κάνουν την Κύπρο δύο κράτη. Δεν λες ειδικά αυτή. Έχω μια απορία, εάν μπορεί να μου τη λύσετε. Εδώ έχει κατηγορηθεί η Χούντα ότι παρέδωσε την Κύπρο με το πραξικόπημα στους Τούρκους. Δεκτό. Συμφωνώ. 36 χρόνια η Δημοκρατία τι έχει κάνει για την Κύπρο. Πάει να την παραδώσει με χαρτιά. Έχω μια απορία. Να μου πούνε. Γιατί έχει κατηγορηθεί η Χούντα ότι παρέδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Η Δημοκρατία 36 χρόνια τι έχει κάνει. Ο κ. Μουστάκας τι γνώμη έχει επί του θέματος. Τώρα ποιο θέμα από όλα. Πολλά. Αλλά ας πιάσουμε από εδώ που σταμάτησε ο κύριος Χαζάπης. Σχετικά με τη... Λέει για προδοσία. Και ναι, κάποιοι ναι. Θέλουν πλέον να σβήσουν τον όρο προδοσία και να το παρουσιάσουν κάπως αλλιώς. Για να μην πω ότι κάποιοι θέλουν να σας εξαφανίσουν και τελείως αν μπορούσαν. Δηλαδή, αν μπορούσε η ιστορία να διαγράψει το κεφάλαιο πολεμιστές ευδί, θα ήταν καλά. Εμείς, κυρία Λιβάνος, την έννοια της προδοσίας τη ζούμε ακόμα μέχρι σήμερα. Την έχουμε ζήσει στο πέτσι μας όλα αυτά τα χρόνια, μετά τον πόλεμο κυρίως. Και θα σας πω μόνο κάτι από αυτό. Ο πόλεμος μας τύχησε και σωματική και ψυχική φθορά, έτσι είχαμε, δεν το συζητάω. Ήταν μια ταλαιπωρία όμως η οποία κράτησε ένα τρίμηνο, ένα τετράμηνο. Αυτό που αντιμετωπίσαμε μετά τον πόλεμο, κυρία Λιβάνος, ήταν τραγικότερο από τον πόλεμο. Αυτή η απόρριψη, αυτός ο χαρακτηρισμός του πραξικοπηματία, αυτή η... Ξέρετε ότι μας παρακολουθάγανε ένα διάστημα όταν ξεκινήσαμε το 86. Πότε ήταν? Το 76. Το 76, κυρία Λιβάνος. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μία κίνηση να ενωθούμε. Όχι, εγώ δεν είχα την τιμή αυτή, διότι εγώ σας είπα, ήμουν κρυμμένο σε λαγούμια εκείνη την εποχή. Έτσι τα μεταφορικά τα λέω εγώ αυτά που έζησα. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά που ήταν σε κάπως καλύτερες καταστάσεις από μένα, ναι, προσπαθήσανε να κάνουν ένα σύλλογο από τότε. Και σας πληροφορώ, ο πρωενός χρόνου θανών πρόεδρος μας, ο Σταφυλάς ο Γιώργος, Θεός χωρέστονα, που είχε με τους συναδέλφους εδώ πέρα μία κίνηση, πώς το λένε, παράλληλη, για να κάνουμε ένα είδος, όχι συλλόγου, να μαζευτούμε, ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα παλιά. Σωστά. Μας παρακολουθούσε το κράτος. Εθεωρούσε το κράτος ότι είστε επικίνδυνοι. Ναι. Εγώ, κυρία Λιβανός, όταν ήρθα, σας πω αμέσως, όταν γύρισα εγώ από την Κύπρο τον Οκτώβριο του 28 Οκτωβρίου, ήρθα με φίλο πορείας για να πάω στο ψυχιατρικό τμήμα του 401. Με απόσπαση από το νοσοκομείο της Λευκωσίας που ήμουνα. Πέρασα μια επιτροπή από εκεί στρατιωτική και με στείλανε εδώ, διότι η κατάστασή μου ήταν τέλος πάντων απερίγραπτη. Όταν κατέβηκα εγώ στο λιμάνι, κυρία Λιβάνος, με ψάξανε από πάνω μέχρι κάτω. Τι θα μπορούσατε να έχετε? Όπλα, χειροβομβίδες, πυρομαχικά. Ούτε ξέρω, κυρία Λιβάνος. Δηλαδή, δεν αφορολόγητα. Αφορολόγητα. Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο. Εγώ, Αντώνη, πιστεύω ότι από τότε μας θεωρούσανε πραξικοπηματίες. Προδότες με την έννοια του προδότη, ξέρετε, επειδή έγινε τι έγινε πριν τον πόλεμο, δηλαδή την περίοδο του πολέμου που δώσαμε ψυχή, σώμα, κορμιά, κόκαλα, τα πάντα, δεν τα λάβανε καθόλου υπόψη τους. Σου λέει από εδώ και πίσω, αυτό δεν υπάρχει, το παθες. Τα άλλα, τα κάνες. Επιτρέψτε μου ένα πολύ λεπτό ερώτημα. Εσείς γιατί υποφέρατε τόσο ψυχικά, στη μάχη πήρατε μέρος, τι έγινε? Κοιτάξτε, ότι στον πρώτο γύρο πολέμησα με την ΕΛΔΙΚ, με τους συναδέλφους εδώ. Εγώ ήμουν πυροβολικό. Μας βάλανε στο βαπόρι 19 του μηνός Ιουλίου να γυρίσει η αποστολή στην Ελλάδα. Απολιόμουνα. Στις 20 τα ξημερώματα μπήκαν οι Τούρκοι μέσα. Είμαστε έξω από την Πάφο περίπου μία ώρα, δύο ώρες και μας γυρίσανε πίσω και ξανακατεβήκαμε στην Πάφο και πήγαμε στις μάχες. Πηγαίνοντας στις μάχες, ήταν μια κατάσταση η οποία τέλος πάντων δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε τι γινότανε. Κοιτάξτε να δείτε ένα περίεργο. Τελειώσαν οι μάχες που εγώ στις μάχες εκείνες δεν καταλάβαινα το φόβο, τον τρόμο. Δηλαδή τα ζούσα επιφανειακά.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν προλαβαίνετε να συνειδητοποιήσετε. Δεν τίποτα. Είμαστε εκεί. Γίναμε φωνιάτες, γίναμε θύματα, γίναμε φωνιάτες με την έννοια ότι όταν χτυπάς τον εχθρό, παίρνεις ψυχές. Σωστό. Και από εκεί δεν είναι ψέμα. Το οποίο και αυτό μπορεί να το κουβαλάμε, ξέρετε. Κάναμε καθήκον, αλλά δεν πάβει να είναι μια ανθρώπινη ψυχή ο άλλος απέναντι. Άλλωστε ήταν η πρώτη φορά που ήσασταν σε εμάς. Ακριβώς. Όταν λοιπόν τελείωσε η κυρίως μάχη, γιατί μετά είχαμε εκ του συστάδιν εδώ και εκεί, οι Τούρκοι προχωράγανε μόνοι τους. Και πηγαίναμε εμείς, κάναμε λίγο αντίσταση, μας ακόμησαν οι διαταγές του ηγέτε, προχωράγανε οι Τούρκοι. Στο δεύτερο γύρο, που έγινε το μεγάλο το μαγελιό, και για την ΕΝΔΙΚ, που δεν είχα την τιμή να είμαι σε αυτές τις μάχες, ήμουν όπως είναι η Λευκωσία όμως έτσι, εδώ είναι η ΕΝΔΙΚ φύλλα για αυτή την πλευρά, εδώ είναι η πόλη της Λευκωσίας και εδώ είναι μια άλλη περιοχή. Που εδώ κάπου είναι το πυρόι, που γίνανε μάχες που γραφτήκανε στην ιστορία. Γιατί μπήκαμε μπροστά στους Τούρκους και τους εμποδίσαμε να μπουν σε μια μεγάλη τουρκική κομμόπολη. 4.000 κάτοικοι είχε. Ναι. Και εμείς μπήκαμε εκεί. Πιάνανε αυτή την πόλη, τελείωνε η ιστορία. Αλλά εμείς είχαμε, εν πάση περιπτώσει, όσοι είμαστε εκεί, παρόλο το ότι οι διαταγές ήταν οπισθοχώρηση. Αλλά τι έγινε, επειδή εκεί πέρα ήταν οι Κυπραίοι κομμάτος, οι καταδρομής οι Κυπραίοι. Ναι. Και είχα την τιμή να συμπολεμήσω εγώ με τους Κύπρους καταδρομής στο δεύτερο γύρο, σαν υποστήριξη για τα πεθωρακισμένα των Τούρκων. Ναι. Ήμουνα με τα διαρματικά, ένας λόγος αντιαρματικών υποστήριξη στη 31η μοίρα καταδρομών, την τιμημένη των Κυπραίων. Ένας από τους λίγους εξελάδους που είμαστε μαζί με τους Κυπραίους. Οι Κυπραίοι λοιπόν δεν κάνανε πίσω, ενώ τους διατάζανε να γυρίσουν πίσω. Μάλιστα. Και οι Ιλοχαγοί που ήταν μαζί, ξέρω και ονόματα. Δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει, τους είναι στις μνήμες μας χαραγμένα τα ονόματά τους και δεν πρόκειται ποτέ να σβηστούν αυτά τα ονόματα των αξιωματικών μας. Σταθήκαν εκεί. Δεν φύγανε. Είχαμε διαταγές να φύγουμε και δεν φύγαμε. Και οι Τούρκοι είχαν τεράστιες απώλειες, κυρία Λιβάνος. Εκεί λοιπόν τελείωσε το κακό τέλος πάντων και όταν ησυχάσαμε άρχισε να μου βγαίνει αυτή η αγωνία. Δηλαδή εκεί κατάλαβα, εγώ άρχισα και συνειδητοποιούσα τι πέρασα, εκεί απάνω μου στρέψε. Δηλαδή δεν ήξερα που ήμουνα, δεν ήξερα τι έκανα, έχασα το μυαλό μου, ένα περίεργο πράγμα. Παρ' όλα αυτά κοιτάξτε να δείτε ένα αστείο. Τελειώνει τέλος Αυγούστου, τέλος Αυγούστου εμείς τελειώσαμε, εσείς τελειώσατε 16 Αυγούστου, 17 είχατε τελειώσει στη Μακεδονίτισσα. Τέλος Αυγούστου εμείς είμαστε ακόμα παιδιά στα χαρακόμματα στο πύρο. Είχαμε αψημαγές με τους Τούρκους, είχε σταματήσει η αεροπορία. Και είμαστε μόνο σώμα με σώμα. Τέλος Αυγούστου λοιπόν τελειώσαμε και μείναμε εκεί, στην πρώτη γραμμή, η καλαδρομής. Έπρεπε να φυλάξουμε τις γραμμές μας. Εκεί απάνω υπήρχαν μόνο τη νύχτα αψημαγές, δηλαδή οι Τούρκοι όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα, χτυπάγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν πόλεμο τη νύχτα, δεν κάνανε κινήσεις τη νύχτα. Και μία κίνηση που είχαν κάνει στον πρώτο γύρο, θυμάμαι, στην ΕΝΔΙΚ, σπάσαν τα μούτρα. Σπάχανε τα μούτρα. Γιατί συνέβαινε αυτό έτσι, γιατί τη νύχτα. Πιστεύω, δηλαδή, κυρία Λιβάνος, ότι δεν είχαν εμπειρία από νυχτερινές επιχειρήσεις. Και επειδή ξέρετε, ο επιτιθέμενος εκτίθεται πολύ περισσότερο από τον αμυνόμενο. Και έτσι τη νύχτα την αποφεύγανε. Του και σου λέει, είμαστε 45.000. Θα ξημερώσει, θα πάμε να του πιάσουμε, λέγανε. Και εσείς πώς ήσασταν? Εμείς είμαστε, πρέπει να είμαστε γύρω στου 200. Κοιτάξτε, εννοείται στη μάχη, σε εκείνο το μέτωπο. Λοιπόν, σε εκείνο το μέτωπο, κυρία Λιβάνος. Είμαστε μία μοίρα καταδρομών που πρέπει να ήταν γύρω στα 250 άτομα. Απίστευτο. Απέναντι όμως ήταν ένα σύνταγμα Τούρκοι, ξέρετε πως είναι ένα σύνταγμα. 900 άτομα. Ναι. 900 άτομα. Ναι. Εμείς όταν κατεβαίνανε, ήταν ένα ύψωμα απέναντι μας, εμείς είμαστε στον κάμπο. Είμαστε σε μειονεκτική θέση. Αλλά είχαμε βράχια, είχαμε δηλαδή φυσικά ορίγματα και είμαστε σε πολύ καλή θέση. Θα μ' ακούνε τώρα οι συμπολεμιστές μου και ο αξιωματικός μου, ο ήρωας. Εκλακωνίας. Τέλος πάντων, κατάλαβα ποιο. Λοιπόν, όταν κατεβαίναν αυτοί κάτω, και ήταν και ένας αμφιπολοχάγος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι χειρουργός, αυτούς που κάνουν για το πρόσωπο εδώ, πώς σου λένε, πλαστικός χειρουργός, ο Νικόλας ο Χατζιπιέρας, καλή του ώρα που κι αν βρίσκεται. Μπορεί και αυτός να μας ακούει. Ο Χατζιπιέρας ήταν εκεί με 30 άτομα. Το θυμάμαι σαν τώρα και που μου λέγανε εκεί, ήταν μπροστά. Κατεβαίναν λοιπόν οι Τούρκοι, κυρία Λιβάνος, και τους αφήναμε εμείς τώρα να κατέβουν. Λέγαμε, μην κουνηθεί κανείς, αφήστε τους να έρθουν. Γιατί είμαστε πολύ γερά οχυρωμένοι.
Και μόλις φτάνανε κάτω, αρχίζαμε από κάτω. Κρακ, 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 κρακ. Μέχρι το ύψωμα και κοιτάγανε αυτοί πίσω, δεν είχαν που να φυλαχτούν.